Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο στούντιο σήμερα μαζί μας έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακών Σωματείων, τον κύριο Κώστα Τονιάδη, και τον στρατηγικό σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε στο στούντιο, κύριε Λιγερέ, και μεγάλη ευχαρίστηση που σας έχουμε σας, κύριε Τονιάδη. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος για τα ποντιακά σωματεία. Τιμούμε τους προγόνους μας. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις την 3η 19 του μηνός. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία με τον κύριο Λιγερό? Με τον κύριο Λιγερό, τον ξέραμε βέβαια μόνο μέσα από τα YouTube και από το ίντερνετ και από τα γραπτά του. Αλλά πέρσι είχε επισκεφθεί το Σίδνεϊ, ένα πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ με τον κύριο Παναγιώτη Διαμάντη. Και ο κύριος Διαμάντης μας ανέφερε ότι είναι στην Αυστραλία, αν μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε εδώ. Δεν το καταδοχθώσαμε πέρσι, γιατί ήταν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος για να κανονίσουμε κάτι. Και αφού μας είχε έρθει η ιδέα από πέρσι ότι ο κύριος Λιγερός επισκέπτεται την Αυστραλία και ότι βγαίνει εκτός Ευρώπης, γιατί δεν ξέραμε κιόλας αν καταδέχεται να μας μιλήσει. Με μία πρόσκληση φέτος, η οποία να σου πω την αλήθεια έγινε δειλά-δειλά. Λέγαμε θα έρθει, δεν θα έρθει τώρα αυτό, τόσες δουλειές που έχει εκεί. Το διαβάσει το βιογραφικό του, σε πιάνει κάποιο δέωσμα. Και τελικά με μεγάλη του ευχαρίστηση ο άνθρωπος μας απάντησε ότι και βεβαίως δέχεται να έρθει. Και όταν τον είπαμε ρωτήσαμε στις 5 ημέρες που θα είναι εδώ πόσες διαλέξεις μπορεί να κάνει, η απάντηση ήρθε πίσω όσες θέλετε. Από εκεί και πέρα βέβαια. Καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος είναι ανοιχτός για συνεργασίες και έρχεται, δεν έρχεται εδώ για να παίξει, έρχεται για ούτε να χάσει τον χρόνο του, αλλά για να φτιάξει κάτι, να αφήσει κάτι επικοδομητικό πίσω του να φύγει. Εμείς, σαν Συντονιστική Επιτροπή, βέβαια, ο στόχος μας είναι να γνωστοποιήσουμε στην ευρύτερη ελληνική παροικία, αλλά και στο ευρύτερο αυστραλιανό κοινό, το γεγονός της γενοκτονίας. Αυτός είναι ο στόχος των εκδηλώσεων. Δεν είναι μόνο να ακούσουμε το ιστορικό από κάποιον άλλον ομιλητή, αλλά να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, που είναι η μεγαλύτερη υποχρέωση που έχουμε, όπως την παραλάβαμε από τους γονείς μας και τους παππούδες μας, που το έζησαν οι παππούδες μας, όπως ακούσαμε τις ιστορίες, να τις μεταφέρουμε στα παιδιά μας, να διατηρήσουμε τον θεσμό του παιδικού, του μαθητικού διαγωνισμού και να έχουμε ομιλητές καταξιωμένους όπως τον κύριο Λιγερό, ο οποίος, όπως τον εκφωνήσετε κι εσείς, δεν είναι απλά ένας ομιλητής ιστορικός που αναφέρεται στο ιστορικό γεγονός της γενοκτονίας, αλλά είναι ένας στρατηγικής, ξέρω εγώ, τακτικής προσέγγισης του όλου ζητήματος, όχι για το τι έχει συμβεί, αλλά για το τι θα πρέπει να συμβεί. Πώς θα ελέγξουμε από σήμερα τα γεγονότα που θα συμβούν στο άμεσο μέλλον και για το πώς θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ούτως ώστε να μπορούμε να αναδείξουμε και το θλιβερό συμβάν αυτό της γενοκτονίας, αλλά και πώς θα πετύχουμε την αναγνώριση από την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά και από την παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση, γιατί ο στόχος δεν είναι μόνο η Αυστραλία, είναι όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Κάνετε μια πολύ ωραία πάσα. Κύριε Λιγερέ, θα πάμε κατευθείαν στο ψητό, θα μιλήσουμε μετά για την εμπειρία στην Αυστραλία. Τι μπορούμε να κάνουμε, είπε ο κύριος Αντωνιάδης. Ο Κώστας αναφέρεται συγκεκριμένα για το θέμα της αναγνώρισης, άρα έχουμε δύο αναγνωρίσεις από δύο πολιτείες της Αυστραλίας. Πρέπει να παλέψουμε και για τις επόμενες. Είναι ακόμα ένας πιο μεγάλος στόχος να γίνει αυτό σε επίπεδο Confederation. Το θέμα είναι ότι είναι ένα καλό παράδειγμα, γιατί η Αυστραλία γνωρίζει πολλά γεγονότα εκείνης της εποχής και μέσα του Anzac, άρα γνωρίζει βιωματικά πράγματα τα οποία μπορούμε μετά να τα συνδυάσουμε και σε επίπεδο στρατηγικής μπορούμε να τα αναδείξουμε έτσι ώστε οι ίδιοι Αυστραλέζοι να μοιράζονται και αυτή τη μνήμη, το κοινό, και μετά να μπουν στη διαδικασία να αναγνωρίσουν και την γενοκτονία όχι ως αγκαρία, αλλά ως αναγνώριση ενός χρέους που υπάρχει από την πλευρά της ανθρωπότητας για την ανθρωπότητα. Το κοινό στοιχείο είναι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι που πήγαν στο μέτωπο τότε, πριν από 100 χρόνια, είναι οι άνθρωποι που έδειξαν ένα παράδειγμα και τώρα αν οι συνεχιστές τους κάνουν το ίδιο, τότε μπαίνουμε στο πλαίσιο της αναγνώρισης. Άρα, σε επίπεδο στρατηγικής προσπαθούμε να συντονίσουμε πολλές προσπάθειες, για να δημιουργήσουμε ένα
στρατηγικό μείγμα, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε από τη μία αναγνώριση στην άλλη, ποιες είναι οι τεχνικές, να δούμε το θέμα της τριάδας των ιών, δηλαδή να μην περιοριστούμε μόνο στην ελληνική, αλλά βέβαια και στην γειτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων ως τριάδα, και να καταλάβουμε ότι τα αποτελέσματα που είχαμε στο Ευρωκοινοβούλιο από το 2006 ή στην Σουηδία το 2010 είναι πολύ ενισχυτικά και μας επιτρέπουν να περάσουμε στα άλλα στάδια χρησιμοποιώντας μια τεχνική συσσόρευσης αποτελεσμάτων που είναι πιο αποτελεσματική γιατί λειτουργεί στρατηγικά και όχι μόνο περιγραφικά. Αναφέρετε τις άλλες κοινότητες στην Αυστραλία, όπως παραδείγματος χάρη η κοινότητα των Αρμενίων και την Ασσυριακή κοινότητα. Για ποιο λόγο βρίσκονται πιο μπροστά εντός εισαγωγικών οι φίλοι μας, οι Αρμένοι? Έχουν αναγνωριστεί από περισσότερες κυβερνήσεις. Σωστά. Και ακόμη από τις πληροφορίες που έχουμε, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες της εποχής έχουν αρχίσει να πληρώνουν αποζημιώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συγκεκριμένα το έχει κάνει και η Άξα για τις όλες τις περιουσίες που είχαν μπει σε ένα πλαίσιο συμβολαίου και ήταν για την ζωή ειδικά. Άρα αυτό έχει γίνει. Αυτό που όμως πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι άλλο η αναγνώριση από μια εταιρεία, ακόμα και ασφαλιστική, για την ασφάλεια ζωής, είναι πολύ σημαντικό γιατί βέβαια είναι και απολαβές τους φυσικούς κληρονόμους. Και τώρα όσο αφορά τις κυβερνήσεις είναι πιο δύσκολο το κομμάτι γιατί παίζει και ένα πολιτικό πλαίσιο. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Αρμένοι είχαν το προτέρημα που θα είναι κάπως ανάποδο, ελπίζω να μην ξαφνιαστεί ο Κώστας, είναι ότι δεν επέστρεψαν σε μια πατρίδα. Κατανοητό αυτό. Ναι. Δεν επέστρεψαν σε μια πατρίδα. Κατά συνέπεια, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αναγκαστικά για να πούν ότι είναι Αρμένοι, έπρεπε να αγωνιστούν για κάτι. Και το μόνο που τους είχε μείνει ήταν η αναγνώριση γενοκτονίας. Τα αποτελέσματα λοιπόν ήταν πιο άμεσα και πιο χειροπιαστά, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος στο εξωτερικό ένας Αρμένης να παραμείνει Αρμένης, γιατί δεν είχε πια πατρίδα. Ο Πόντιος, ο Καπαδόκος, ο Μικρασιάτης, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, στη μητέρα πατρίδα, βρέθηκε σε ένα πλαίσιο πιο φιλικό ήδη, αλλά δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να τον αναγνωρίσουν οι άλλοι. Και γι' αυτό εξηγεί μάλιστα και γιατί η Ελλάδα η ίδια αναγνώρισε την γενοκτονία των Ποντίων μόνο το 1994. Άρα σημαίνει ότι υπήρχε ένα επίπεδο ορίμανσης που δεν είχε φτάσει αμέσως, βρέθηκαν σε ένα θετικό πλαίσιο που δεν είχαν καθόλου οι Αρμένοι. Οι Αρμένοι ήταν εντελώς με ξένους που δεν είχαν καθόλου κοινά στοιχεία. Κατά συνέπεια έπρεπε όχι να επιβληθούν, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν ως αρμενική οντότητα και γι' αυτό ο αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας τους επέτρεψε να έχουν αυτό το μέσο και έτσι είχαν ξεκινήσει και στη συνέχεια έχουν τόσα πολλά αποτελέσματα γιατί στην πραγματικότητα οι Αρμένοι λειτουργούν ως αιχμή του δόρατος για τις γενοκτονίες που δεν έχουν αναγνωριστεί από όλη τη διεθνή κοινότητα. Άρα το σημαντικό είναι ότι τώρα ακόμα και οι Αρμένοι βλέπουν ότι πετυχαίνουν μεγαλύτερα αποτελέσματα όταν πηγαίνουν μαζί με τους Ασσύριους και τους Έλληνες και στη συνέχεια οι Έλληνες κατάλαβαν αυτό το στρατηγικό λάθος ότι προσπαθούσαν να πετύχουν αναγνωρίσεις μόνοι τους και μετά πολύ συχνά, ακόμα και στον ελληνικό χώρο, θεωρούμε ότι αυτά είναι αποτελέσματα του λόμπι, ενώ στην πραγματικότητα το λόμπι δεν υπάρχει, πρέπει να έχει κάτι πιο οργανωμένο, να είναι διάφορες κοινότητες που παλεύουν για τον ίδιο αγώνα, γιατί ουσιαστικά είναι τρεις γενοκτονίες που είναι από τον ίδιο θήτη, στην ίδια περίοδο. Κατά συνέπεια, όταν το ακούει κάποιος που είναι ξένος, αυτά τα δεδομένα από τρεις διαφορετικές φωνές και αυτές συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, είναι πιο γρήγορα πεπισμένος και πηγαίνει στο επόμενο στάδιο της αναγνώρισης πιο σταθερά και το καλύτερο ακόμα είναι ότι δεν πάει πίσω μετά. Αυτή η διαφορά που έχει η αρμενική κοινότητα ναι. με την ελληνική, την κοινότητα των Ποντίων, είναι ίσως και αυτό που φέρνει πιο κοντά την αρμενική γενοκτονία με το ολοκαύτωμα των Εβραίων, γιατί και οι Εβραίοι δεν είχαν πατρίδα να γυρίσουν τότε. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά το θέμα, τη μεγάλη διαφορά έγινε με τη δίκη της Νιρεμβέργης. Άρα εδώ έθεσε ένα πλαίσιο πιο πρακτικό και αμέσως επειδή ήταν σε διεθνές επίπεδο έγινε μια αναγνώριση. Άρα έχετε δίκιο το θέμα ότι όταν κάποιος δεν έχει μια πατρίδα βασίζεται μόνο στους δικούς του. Άρα οι δικοί του πώς καθορίζονται μετά από 2-3 γενιές είναι αν παλεύουν τον ίδιο αγώνα τότε θεωρούμε ότι είναι οι ίδιοι.
και αυτό του δίνει μια ταυτότητα. Ωραία. Είμαστε στο επόμενο επίπεδο τότε. Συνεργαζόμαστε με την αρμένικη κοινότητα και την κοινότητα των Ασσυρίων. Σωστά. Πού πάμε τώρα? Πάμε σε αναγνώριση τουλάχιστον την Αυστραλία σε επόμενες πολιτείες. Η Βικτόρια είναι ένας στόχος που είναι χειροπιαστός και πρέπει να τεθεί. Μπορεί να παίξει ακόμα και η Τασμανία, θα δούμε πώς θα το χειριστούν οι ντόπιοι. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δύο προηγούμενες αναγνωρίσεις, να τις διαβάσουμε καλά, να δούμε ποιες στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις πολιτείες, να κάνουμε μια μεταφορά δομής και να χρησιμοποιήσουμε μια στρατηγική συσσόρευσης, έτσι ώστε όταν θα περάσουμε στο επίπεδο των βουλευτών, να έχουμε έναν φάκελο ολοκληρωμένο που δεν είναι απλώς εγώ έχω υποστεί μια γενοτονία, πιστέψτε με. Η ιδέα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση όπου εμπλέκεται η νοημοσύνη των γεγονότων και όχι μόνο η περιγραφή των γεγονότων. Κύριε Ντονιάδη, το κύριο Λιγερό των εισαγωγικών χρησιμοποιείται και εκτός των διαλέξεων, τον έχετε σύμμαχο σε όλη αυτή την εκστρατεία? Είναι ο καλύτερος σύμμαχος σε όλη αυτή την εκστρατεία. Είναι ο μέντορ που λέμε. Είναι αυτός που θα μας διαφωτίσει πώς να κάνουμε το επόμενο βήμα. Άλλωστε αυτή είναι η ειδικότητά του. Και δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να βρούμε καταλληλότερο από αυτόν να μας διαφωτίσει σε αυτό το θέμα. Και το σημαντικότερο είναι ότι από την ημέρα που έχει πατήσει το πόδι του εδώ, ούτε χωρίς καν να το ρωτήσουμε για αυτό το θέμα, ο ίδιος έχει αρχίσει ήδη και μας βομβαρδίζει με ιδέες. Όχι ιδέες, όχι, δεν θα πω ιδέες, με την ιδέα. Τη μία ιδέα, την οποία μας δείχνει και το δρόμο, πώς να την εφαρμόσουμε. Δεν ήρθε να μας πει πολλές ιδέες, μας λέει τη μία, την ιδέα, αυτή, πώς πρέπει να την εφαρμόσουμε. Γι' αυτό είναι το σημαντικότερο. Όσον αφορά τη συνεργασία με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους, για τον κοινό αγώνα της αναγνώρισης, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετές κινήσεις στο παρελθόν για συνεργασία. Άλλες καρποφόρησαν, άλλες δεν καρποφόρησαν, αλλά σήμερα ακόμα κιόλας μπορώ να πω ότι τέθηκε ένας μικρός θεμέλιος λίθος για να γίνει το πρώτο βήμα πάλι για μια καινούργια αρχή, να βοηθήσουμε όλοι μαζί να πάσει και κάνουμε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα σας έχουμε ξανά το Σεπτέμβριο, όταν θα γίνουν κινήσεις στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας για την γενικότερη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα με έχουν εκεί που το έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Άρα, αν υπάρχει αυτή η ανάγκη, εδώ θα είμαι. Αν δεν υπάρχει και μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, θα είμαι πάλι μαζί τους εξ αποστάσεως. Σημασία είναι ότι τώρα βρεθήκαμε. Εμείς και τώρα ο Κώστας για κινήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που αναδεικνύει το γεγονός της γενοκτονίας είναι ότι πρέπει να γίνουν πράξεις. Οι κινήσεις μερικές φορές δεν ακολουθούνται από χειροπιαστά αποτελέσματα. Οι πράξεις είναι μία αναστρέψιμη κίνηση και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε κάτι το οποίο είναι ένα βήμα μπροστά και δεν πηγαίνει πια πίσω. Αυτή η σταθεροποίηση είναι πολύ σημαντική σε τέτοιους αγώνες, γιατί η αναγνώριση των γενοκτονιών διαρκεί ακόμα και δεκαετίες. Παρόλο που οι γενοκτονίες μπορεί να έχουν μια διάρκεια που είναι απλώς μερικές εβδομάδες. Άρα, για να υπάρχει μια κίνηση, μια σκυταλοδρομία, πρέπει να υπάρχουν πράξεις και ο καθένας μετά να δώσει στους επόμενους όλα αυτά που έχει κάνει, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουν και να πατήσουν πάνω σε αυτό. Άρα, δεν είναι ότι θεωρούμε ότι όλα αυτά που γίνονται είναι μόνο και μόνο για να τελειώσουν άμεσα. Σημασία είναι πώς να υπάρχει συνέχεια και μια συνέχεια η οποία απαιτεί εξέλιξη, γιατί ακόμα και όταν έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα, όπως είναι μια αναγνώριση από μια πολιτεία, πρέπει να καταλάβουμε ότι μετά την τελειότητα υπάρχει εξέλιξη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πώς κρίνεται τον ποντιακό αγώνα? Αυτά όλα για την Αυστραλία, όπως τα συζητήσαμε τώρα. Ναι. Σε ένα άλλο επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, πού βρισκόμαστε? Πρώτα εσείς, κύριε Λιγέρα, και μετά θα περάσουμε στον κύριο Ντονιάδη. Άρα, εγώ μπορώ να σας πω ειδικά το πλαίσιο της Ευρώπης και της Αμερικής. Άρα, σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή φάσης από το 2006, όπου μπαίνει το Ευρωκοινοβούλιο και αναγνωρίζει τις τρεις γενοκτονίες μαζί. Αυτή η αλλαγή φάσης θα προκαλέσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα το 2010 με την αναγνώριση της Τριάδας από την Σουηδία. Και μπορούμε να πούμε ότι από εκεί την ημέρα και μετά το ποντιακό έχει πάρει μια διεθνή διάσταση που δεν είχε πριν. Πριν είχαμε μόνο δύο χώρες που είχαν αναγνωρίσει την γενοκτονία των ποντίων, ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι
χώρες του ελληνισμού δεν είχαν μια μεγάλη βαρύτητα για να πείσουν τους άλλους, γιατί πάνω κάτω μας εξηγούσαν οι άλλοι ότι εντάξει, είσαστε μεταξύ σας. Όταν μπαίνει η Σουηδία, όταν μπαίνουν τώρα άλλες χώρες που, όπως είναι και η Αμερική, γιατί υπάρχουν και αναγνωρίσεις σε επίπεδο πολιτιών, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή φάση, γιατί τώρα θεωρείται ότι είναι μια γενοκτονία σοβαρή που έχει ένα υπόβαθρο ιστορικό, χάρη στο έργο, ας πούμε, του Φωτιάδη που το έχει εδραιώσει. Αλλά το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι δεν βασίζεται πια στην έννοια του λόμπι. Και για να επανέλθω στο θέμα της Αυστραλίας, νομίζω ότι οι Έλληνες στην Αυστραλία είναι περισσότερο από τους Αρμένιους. Όμως οι Αρμένοι ήταν πιο δυναμικοί. Άρα συστηματική δουλειά. Μπράβο. Άρα το θέμα είναι ότι σιγά σιγά πρέπει να αφήσουμε το λόμπι της ποσότητας, που πάνω κάτω λέμε, άμα έχουμε πολλούς ψηφοφόρους θα επηρεάσουμε, και να περάσουμε στην ομάδα της αποτελεσματικότητας. Δηλαδή δεν θέλω να έχω ένα σύλλογο που είναι με 100 άτομα και είναι 5 που εργάζουν. Θέλω ένα σύλλογο που είναι 5. Γιατί αυτοί θα κάνουν τη δουλειά και αυτοί θα παράγουν έργο. Το έργο λοιπόν δείχνει ότι η αλλαγή φάσης προέρχεται από ανθρώπους που είναι σε κέρδες θέσεις, σε ένα στρατηγικό μείγμα που μπορεί να είναι βουλευτές, να είναι στην κυβέρνηση, μπορεί να είναι πανεπιστημιακοί που ασχολούνται ειδικά με αυτά τα θέματα και έχουν μια τεχνογνωσία, και στη συνέχεια αυτό να υποστηρίζεται από ένα λαϊκό λόμπι, που θα είναι ότι εντάξει, υπάρχει και μια πλατφόρμα με πολλούς ανθρώπους που θέλουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα, εγώ το λέω πολύ απλά, ξέρετε, όπως όταν έχουμε ένα μνημείο για την γενοκτονία, ένας είναι ο γλύπτης. Άρα όλοι οι άλλοι εμείς βοηθούμε, αλλά ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε έναν. Τώρα φανταστείτε να έχουμε μόνο αυτούς που βοηθάνε και δεν έχει γλύπτη. Εδώ είναι η διαφορά. Μπορώ να το φανταστώ. Μπορώ να το φανταστώ. Κύριε Αντωνιάδη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Μήπως είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε λάθος τόσα χρόνια, όχι μόνο στο Ποντιακό, αλλά και στο Κυπριακό και σε πολλά άλλα εθνικά ζητήματα. Ότι έχουμε πολλούς γλύπτες. Ότι δεν έχουμε. Να σας πιστεύω το πω, ότι να όλα είναι θέματα στρατηγικής, ναι. Χρησιμοποιώντας όρους που χρησιμοποιεί ο κ. Λίγερος. Εάν μπορέσουμε και θέσουμε το ζήτημα σωστά, όπως έχει, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν, χωρίς να φιλολογούμε, πιστεύω ότι θα πετύχουμε το σκοπό μας. Θα σας το πω πιο απλά. Ναι. Στη Μελβούρνη έχουμε 5 ποντιακούς συλλόγους. Έχουμε άλλους 2-3 στο Σίδνεϊ. Μήπως αυτό μας κάνει κακό τελικά, ότι είμαστε έτσι πολύ διαφορετικοί συλλόγοι χωρίς να έχουμε μια κεντρική εκπροσώπηση? Και αυτό φαντάζομαι η γίνεται κεντρική εκπροσώπηση σε όλο τον υπάρχει. Κόσμο. Υπάρχει. Η κεντρική εκπροσώπηση υπάρχει, όχι δεν υπάρχει. Υπάρχει και είμαστε πολλοί συλλόγοι. Δεν πειράζει. Αρκεί οι πολλοί συλλόγοι να μπορούν να συνεργαστούν. Και από τους 5 συλλόγους ποντιακούς που υπάρχουν στη Μελβούρνη, αν είχαμε έναν από κάθε άτομο σύλλογο, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια ομάδα, ας το πούμε, κρούσης ή δράσης, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Μήπως... Το θέμα είναι ότι οι οργανισμοί μας, ίσως εκεί είναι και το πρόβλημα, απαρτίζονται από άτομα της πρώτης γενιάς, οι οποίοι κατά τη δική του πλειοψηφία δεν μπορούν να μιλήσουν αγγλικά καθόλου ούτε να διαβάζουν. Έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας και ζητούμε τη δεύτερη και τρίτη γενιά να έρθει πιο κοντά για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι μέσω αυτών, να επικοινωνήσουμε με αυτούς που πρέπει για να πετύχουμε το σκοπό μας. Το θέμα είναι ότι η δεύτερη γενιά αποθείται από τα προβλήματα της πρώτης γενιάς και δεν συμμετέχει. Οι πολύ λίγοι που συμμετείχαν δεν πρόσφεραν κάποιο συγκεκριμένο έργο. Και έχουν αρχίσει και να λαμβάνουν κάποιες πρωτοβουλίες μεμονωμένες από άτομα πολλές φορές δυστυχώς ή μη μαθή, χωρίς να έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, και αντί να βοηθούν την κατάσταση προκαλούν περισσότερο κακό. Τουλάχιστον σε επίπεδο στρατηγικής. Σε επίπεδο στρατηγικής βέβαια, γι' αυτό μιλάμε πάντα. Και γι' αυτό θα είναι γι' αυτό είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή μιλάω, να μπορέσουμε πολύ σύντομα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να βρούμε τα άτομα τα οποία θα αντιπροσωπεύσουν. Δεν είναι να γίνει ένα απαραίτητα ποντιακής καταγωγής από κάποιο ποντιακό οργανισμό. Ο κ. Λιγερός καμία σχέση με τον ποντιακό ελληνισμό. Αν και οι αργοναύτες από τον Βόλο ξεκίνησαν, είναι χώρα της καταγωγής του.
Αλλά το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να σκέφτονται τίποτα παραπάνω. Και για να είμαστε και σωστοί προς όλες τις πλευρές, για να μην λειτουργεί μια σχέση, φταίνε και οι δύο πάντα. Σίγουρα, βέβαια. Δεν κατηγορείς κανένα. Όχι, εγώ το λέω για να, να είμαστε σωστοί. Το ερώτημά σας ήταν πολύ απλό. Είναι αν οι πέντε μπορούν να γίνουν πεντάδα. Ναι. Όσο τα δάχτυλα πιστεύουν ότι είναι χέρι, παραμένουν δάχτυλα. Όταν τα δάχτυλα αντιληφθούν ότι ανήκουν στο ίδιο χέρι, τότε γίνεται πυγμή. Δεν μπορώ να το αντικρούσω αυτό που είπατε, το είπατε τόσο όμορφα. Δηλαδή, χθες Παρασκευή το βράδυ έκανε μια πολύ ωραία ομιλία στο ένα ελληνόφωνο σχολείο, το Κολέγιο Όμηρος, όπου... Νέστορας, συγγνώμη. Όπου μίλησε σε ένα ακροατήριο περίπου 300 και παιδιών από την 4η, 5η Δημοτικού μέχρι και την 6η Γυμνασίου. Και το, για να καταλάβετε το μέγεθος της απήχησης του κυρίου Λιγερού στα παιδιά, στο τέλος της ομιλίας τα παιδιά πήγαν επάνω και τους ζητούσαν αυτόγραφα. Δηλαδή τόσο πολύ τους άρεσε και τόσο πολύ αντιλήφθηκαν τα λεγόμενα του κυρίου Λιγερού. Δεν είναι και λίγο να ακούς μια ομιλία από τον κύριο Λιγερό? Ναι, αλλά μην ξεχνάς όμως, μιλάμε για παιδιά τρίτης γενιάς και τέταρτης. Μιλούσαμε, το θέμα ήταν βάρβαρη γενοκτονία και ανθρώπινη, δηλαδή, ναι, ανθρώπινη στρατηγική. Άρα όταν βλέπουμε σε ποιο κοινό απευθυνόμαστε και να έχουν τέτοια ανταπόκριση, γιατί ήταν νομίζω και ο ρόλος του Γιάννη πρέπει να αναδειχθεί. Ναι, του δάσκαλου, ναι. Όταν βλέπεις παιδιά, ας πούμε, τετάρτη δημοτικού να παίρνουν σημειώσεις για τέτοια θέματα, εντάξει, λες, ναι, έχουμε μέλλον πάνω, μπορούμε να παλέψουμε με αυτούς. Αυτά συνέβησαν εχθές. Σήμερα είχαμε την κατάθεση Στεφάνου, βέβαια, στο Αυστραλιανικό Μνημείο και μετά είχαμε την κεντρική μας ομιλία στην Ποντιακή Κοινότητα. Αύριο το πρωί έχουμε το μνημόσυνο, με τη μνημόσυνη δέηση στον Αρχιεπισκοπικό Ναό του Αγίου Ευσταθίου. Και από εκεί θα, το απόγευμα η ώρα 4 έχουμε την ομιλία στο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά, στο Σύλλογο Παναγία Σουμελά που βρίσκεται στο 18 Spring Street, στο Τόμεστερ. Και την Δευτέρα το βράδυ είναι η τελευταία ομιλία, η οποία γίνεται σε συνεργασία με την κεντρική κοινότητα Μελβούρνης και με τον Αυστραλονικό Πολιτιστικό Σύνδεσμο, όπου προεδρεύει η κυρία Αλεξοπούλου, 6 ώρα τη Δευτέρα το βράδυ, στο κτίριο της Κεντρικής Κοινότητας, στο δεύτερο όροφο. Πολύ ωραία. Εσάς η εμπειρία σας από τις ομιλίες σας στην Αυστραλία, τόσο την προηγούμενη φορά, όσο και αυτήν τη φορά, ποια είναι, πώς ήταν αυτό που περιμένατε οι Έλληνες της Αυστραλίας? Άρα, πρώτα απ' όλα, για να διαφωνήσουμε εξ αρχής με την ερωλογία, η εμπειρία είναι το συνοδευτήρευμα των λαθών μας, ήδη από το Σόντσου. Δεν είναι εμπειρία, είναι βίωμα. Άρα αυτό που μου επέτρεψε να δω τόσο συνδυασμός από το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, να δω ανθρώπους γνήσιους, να δω μια Ελλάδα του ελληνισμού, που αυτό είναι σπάνιο να το δούμε έτσι χειροπιαστά, δηλαδή να δω τον ελληνισμό εκτός Ελλάδος. Και βλέπετε εκεί πέρα, αντιμετωπίζουμε και εμείς ως Έλληνες, ας πούμε, της Ελλάδος, μια διαφορά είναι ότι ό,τι και να γίνει, αγαπάνε την πατρίδα. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Ακόμα και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που γίνονται, ναι, εμφανή, που είναι εμφανή πλέον όλα αυτά τα λάθη που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Ναι, γιατί είναι πολύ απλό, δεν έχουν πρόβλημα με την πατρίδα. Μπορεί να έχουν πρόβλημα με την κυβέρνηση, με τη διακυβέρνηση, με την προηγούμενη, με την επόμενη. Αλλά όλα αυτά είναι θεσμοί. Ο ελληνισμός δεν είναι των θεσμών, είναι των ανθρώπων. Ναι. Αλλά δεν ξεχνάνε τις ρίζες και παρέχουν γι' αυτό. Και γι' αυτό βλέπω ότι έχει μια θετική ανταπόκριση και όταν μιλάμε μετά με θέματα λίγο πιο τεχνικά, όπως είναι η στρατηγική, δεν έχω ανάγκη να επισημάνω ότι η στρατηγική είναι ελληνική εφεύρεση. Και η στρατηγική είναι μια εφεύρεση που επιτρέπει στον αδύναμο να νικήσει τον δυνατό με την νοημοσύνη. Αυτό είναι κάτι που αγγίζει και όταν είναι γνήσιοι οι άνθρωποι βλέπουν ότι δεν είναι απλώς μια παρότρεση έτσι, θεωρητική, είναι συμβουλές που μπορούν να πάρουν ή να μην πάρουν, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά
Αλλά το θέμα είναι ότι αν είναι συντονισμένο και από όλες τις κινήσεις και από την Ευρώπη και την Αμερική στην Αυστραλία, μπορεί να έχουμε το ανάλογο από μία αιχμή του δόρατος. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι μία αιχμή χωρίς δόρυ είναι σίδερο. Και ένα δόρυ χωρίς αιχμή είναι παλούκι. Ωραία αυτό που μας λέτε, αλλά ο Έλληνας δεν πρέπει σε κάποια στιγμή να αγαπήσει και το κράτος και την πατρίδα του. Γιατί δεν γίνεται να αγαπάς την πατρίδα και να πολεμάς το κράτος, δεν θα πας μπροστά. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά θα σε στεναχωρήσω. Να με στεναχωρήσετε. Ωραία. Αν ο Ελληνισμός έχει διάρκεια χιλετίες, είναι επειδή ο Έλληνας αγαπάει τον άνθρωπο και όχι το κράτος. Το κράτος, για να το θυμόμαστε, το κράτος και η βία είναι αυτοί που κάρφωσαν τον Προμηθέα. Αν θέλαμε πραγματικά το κράτος να γίνει αγαπητό από τους Έλληνες, θα του αλλάζαμε όνομα. Πώς θα το λέγατε εσείς? Πάντως, θα ήταν καλό στη λέξη δημοκρατία να θυμόμαστε περισσότερο τον Δήμο παρά το κράτος. Πώς γίνεται όμως σε ένα σύστημα, σαν το σύστημα που κυριαρχεί στον πλανήτη, όχι απλά στην Ελλάδα, να μπορέσουμε να αλλάξουμε βασικές έννοιες τόσο στην ψυχή, αλλά όσο και στην πραγματικότητα? Πολύ απλά, άμα το σκεφτούμε ότι ο Ελληνισμός υπάρχει εδώ και χιλιετίες, ενώ υπάρχουν κράτη που έχουν μόνο μερικές δεκαετίες ύπαρξης, σημαίνει ότι έχει μια διαχρονικότητα. Βασιζόμαστε εμείς τους ανθρώπους, βασιζόμαστε στις αξίες. Αν το κράτος ακολουθεί τις αξίες του Ελληνισμού, τότε είμαστε μαζί του. Αν το κράτος είναι απλώς θέμα αρχών, τότε δεν μας πειράζει. Μιας που σας έχω εδώ και με βάση αυτά που μας λέτε, γνωρίζω ότι είχατε και ενεργή συμμετοχή στο Κυπριακό, ειδικότερα για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε το σχόλιο σας. Τώρα ξεκινάει ένας νέος γύρος συνομιλιών στην Κύπρο και από ό,τι βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι θετικά τα πράγματα. Τι πιστεύετε εσείς? Μπορεί να σας ξαφνιάσει η απάντησή μου, αλλά εφόσον ρωτήσετε, εσείς φταίτε. Στην πραγματικότητα όλα έχουν αλλάξει μέσω του θέματος της ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά το φυσικό αέριο δεν λειτουργεί μόνο ως οικονομικός παράγοντας, αλλά ως στρατηγική πλατφόρμα για να διεκδικήσουμε πράγματα από μια άλλη θέση. Πριν την ΑΟΣ, πριν τα 13 θαλάσσια οικόπεδα, η Κύπρος ήταν απλώς μια μικρή χώρα, χωρίς καμία δύναμη, χωρίς στρατό που να υπάρχει για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα όπως είναι η εισβολή και η κατοχή. Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη διαπραγμάτευση. Απλώς θέλω να σας πω το εξής. Τελικό αποτέλεσμα για το Κυπριακό θα το έχουμε μόνο και μόνο όταν θα αρχίσει η εξόρυξη. Όχι πριν. Ό,τι γίνεται πριν είναι απλώς συνομιλίες. Άρα είναι κινήσεις προετοιμασίας για πράξεις. Δεν με ξαφνιάζει όμως η απάντησή σας. Πιστεύω ότι θα μου πείτε κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι μάλλον επειδή σας προειδοποίησα. Ένας προειδοποιημένος αξίζει δύο ανθρώπους. Η πολιτική του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας. Δεν είναι του πετρελαίου. Χαίρομαι που το αλλάξατε. Τα δύο σημαντικά θεμελιακά στοιχεία την ανθρωπότητα είναι η ενέργεια και η στρατηγική. Και δεν είναι η οικονομία. Η οικονομία είναι απλώς μια επίπτωση. Άρα, όταν έχεις ενέργεια και όταν έχεις στρατηγική, τότε μπορείς να επιβιώσεις αιώνες. Όταν έχεις χρήματα, είναι θέμα ετών. Είμαστε δηλαδή, λέγοντας, είμαστε, συμπεριλαμβάνω και τους Κύπριους αδερφούς μας, βεβαίως, σε πλεονεκτική θέση, ναι, μετά την ΑΟΣ. Ναι, σωστά. Σωστά, αλλά πρέπει όμως σε αυτήν την φαρέτρα που έχουμε να ενεργοποιήσουμε όλη τη δύναμή της. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η εξόρυξη, έτσι ώστε να αποδείξουμε ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο ένα πέρασμα ενεργειακό, αλλά ένας ενεργειακός κόμβος, δηλαδή μια πηγή, που σημαίνει ότι όταν έρχονται και άλλοι και κάνουν συμφωνίες με την Κύπρο, πάντοτε συμφωνούν με την Κύπρο που είναι ένα κράτος αναγνωρισμένο από τον ΟΓΕ και όχι με τα κατεχόμενα που έχουν δύο ψηφίσματα του ΟΓΕ εναντίον τους. Κατά συνέπεια εδώ μιλάμε για ένα πλαίσιο νομιμότητας. Παίζουμε με το δίκτυο της θάλασσας, ενεργοποιούμε στρατηγικά την φάση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, έτσι ώστε να έχουμε μια σταθερή γεωπολιτική που μας επιτρέπει τότε να περάσουμε ακόμα και στο στάδιο της απελευθέρωσης της Κύπρου και όχι μόνο των διαπραγματεύσεων. Μπορεί η Κύπρος με την ΑΟΣ να πολεμήσει την Τουρκία των 80 εκατομμυρίων και του μεγάλου στρατού και της μεγάλης οικονομίας? Πρώτον, μπορεί.
αλλά να πολεμήσει δεν επαρκεί. Είναι να νικήσει, εννοείται. Να νικήσει, ναι. Βεβαίως, αλλιώς δεν θα το κάναμε. Γιατί δεν ασχολούμαστε με προβλήματα που δεν λύνονται. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Μόλις βάζετε ξανά τα 80 εκατομμύρια, δεν εντυπωσιάζεται ένα στρατηγιστή. Και 800 να ήταν. Η στρατηγική είναι φτιαγμένη για τους λίγους που όταν γίνονται σπάνιοι αντιμετωπίζουν τους πολλούς που τελικά είναι λίγοι. Και μιας και πάμε στους λίγους και στους πολλούς και μιλήσαμε για ΑΟΣ, τι σημαίνει η ΑΟΣ για την Ελλάδα και η ενέργεια που θα μπορούσε να διοχετεύσει η Ελλάδα σαν κόμβος? Πρώτα απ' όλα η ΑΟΣ για την Ελλάδα είναι ουσιαστικά η Ελλάδα του μέλλοντος. Άρα, όπως ξέρετε, έχουμε βγάλει σε διαγωνισμό 20 θαλάσσια οικόπεδα, 10 στο Ιόνιο, ένα κάτω από την Πελοπόννησο και νότια της Κρήτης 9. Ο διαγωνισμός άρχισε στις 13 Νοεμβρίου του 2014, λήγει 15 Ιουλίου 2015, δηλαδή σε λίγο, και τότε θα έχουμε 6 μήνες για την αξιολόγηση από την Ελλάδα των εταιριών που είναι υποψήφιες για αυτά τα 20 θαλάσσια οικόπεδα. Τι γίνεται αν χρεοκοπήσουμε πριν από αυτό? Πρώτα απ' όλα δεν θα χρεοκοπήσουμε πριν από αυτό, άρα έχει ενδιαφέρον σαν ενδιάμεσο. Δεύτερον, πριν από αυτό ξέρουν ότι θα γίνει μετά αυτό. Οπότε είμαστε πάλι σε πλεονεκτική θέση. Ναι, θέλω να σας πω ότι έχει αλλάξει αυτή η φάση, γιατί τώρα να ξέρετε ότι φυσικό αέριο και πετρέλαιο ξέρουμε ότι υπήρχε, απλώς δεν ξέραμε αν η Ελλάδα θα μπει στη διαδικασία να το αναδείξει και να το αξιοποιήσει. Τώρα που βγαίνει ο διαγωνισμός με τα 20 θαλάσσια οικόπεδα που υπάρχουν πάνω στο χάρτη, είναι κάτι το χειροπιαστό και τώρα, άμα σκεφτούμε ότι αυτός ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αναγνωρισμένος κατευθείαν de facto και de jure από τις 28 χώρες που είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα που δεν είναι απλώς μια κίνηση, είναι μια πράξη. Θα θέλατε να μας κάνετε και ένα πολιτικό σχόλιο για το που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα? Γιατί εμείς που ζούμε στο εξωτερικό βιώνουμε καθημερινά ένα πόλεμο φθοράς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ξενόγλωσσα κυρίως, όσον αφορά την πατρίδα και τον ελληνισμό και την ελληνικότητά μας πολλές φορές. Το σχόλιο σας για το που βρίσκεται η Ελλάδα τουλάχιστον πολιτικά, μας είπατε ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση οικονομικά, ίσως σε στρατηγική, αλλά στη τελική είναι η πολιτική αυτή που θα πάρουν τις αποφάσεις. Έχετε απολύτως δίκιο, αλλά ξέρετε, μην κοιτάζετε τόσο πολύ την πολιτική. Η πολιτική αλλάζει, η ενέργεια και η στρατηγική όχι. Κατά συνέπεια, άμα σκεφτούμε ότι η Ελλάδα θα βαδίζει πάνω σε τρία πράγματα. Την ΑΟΣ, τον Ζεόλιθο και την καινοτομία. Αυτά τα πράγματα είναι, αν θέλετε, στρατηγικά αποθέματα. Που σημαίνει πρακτικά ότι η πολιτική μου το αντιληφθεί ότι υπάρχει κόστος να μην το αξιοποιεί, επειδή ο λαός είναι ενημερωμένος, αναγκαστικά θα το αξιοποιήσει. Άρα για να απαντήσω πιο χειροπιαστά, η Κύπρος έχει αλλάξει 4 κυβερνήσεις, κάνει μία ΑΟΣ. Η Ελλάδα έχει αλλάξει ήδη 3 κυβερνήσεις και τώρα ετοιμάζεται για την ΑΟΣ και όσες και να είναι οι κυβερνήσεις, η ΑΟΣ ανήκει στην υψηλή στρατηγική. Κατά συνέπεια αυτή είναι η πορεία και αυτή θα είναι η Ελλάδα του μέλλοντος. Άρα η φθορά για την οποία μιλάτε έχετε απολύτω δίκιο ότι υπάρχει. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την φθορά είναι να είμαστε ανοξείδωτοι. Άρα όσο και να προσπαθείτε να καθαρίσετε κάτι, άμα σκουριάζετε επειδή δεν κάνετε τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Θα πρέπει να τρίβετε συνεχώς. Άρα ξέρω ότι υπάρχουν ειδικοί και για το τρίψιμο και για το ξύσιμο. Άρα εδώ μιλάμε για το αν παράγεις έργο, το έργο φαίνεται. Και θέλω να σας το πω πιο χειροπιαστά με την παλαιά εποχή, τα αγάλματα του Φιδία ρώτησαν αν έχουν πραγματικά το χρυσό, τα λιχαντόδοντα, το μάρμαρο, μερικές φορές και τα διέλυσαν για να μετρήσουν πόσο είχε, γιατί τον κατηγόρησαν ότι έκλεβε. Τελικά έχει μείνει μόνο ο Φιδίας με τα αγάλματά του και δεν ξέρουμε καν ποιος τον κατηγόρησε. Άρα αυτή η φθορά, αν η Ελλάδα και οι Έλληνες παράγουν έργο, και όταν λέω Έλληνες εννοώ του ελληνισμού, άρα και εκτός, τότε αυτό θα περάσει και θα είναι απλώς μια εποχή, ενώ αυτό που θα μείνει θα είναι το έργο των Ελλήνων. Θα έκλεινα με αυτά τα ωραία λόγια, αλλά θέσατε την λέξη αγάλματα. Ναι. Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ναι. Πριν από λίγες μέρες
διαβάσαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να μην συνεχίσει δικαστικά τουλάχιστον τη διεκδίκηση των μαρμάρων του Παρθενώνα. Συμφωνείτε με αυτή την κίνηση? Ναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι ακριβές. Δεν είναι ακριβές. Okay. Ναι, okay, πρώτον. Δεύτερον, για το λεξιλόγιο. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε τα μάρμαρα. Πρέπει να λέμε τα γλυπτά. Τα γλυπτά. Ωραία. Γιατί άμα ήταν μάρμαρα, και εγώ σας δίνω μάρμαρα. Το θέμα είναι ότι δεν μας έκλεψαν μάρμαρα. Μας έκλεψαν πολιτισμό. Μας πριώνησαν πολιτισμό. Και μερικές φορές νομίζουν μερικοί ότι έχουν πάρει τα καλύτερα κομμάτια. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα όταν μας κλέβουν κάτι λέμε πάνω ότι είναι το καλύτερο. Και αυτό είναι λάθος. Έχει πριονίσει τα κομμάτια που μπορούσε να πάρει χωρίς να πέσει σε όλο το κτίριο. Τα πιο ωραία κομμάτια δεν είναι αναγκαστικά στο British Museum. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα βάλουμε μαζί αυτά τα γλυπτά γιατί έχουν μια ιστορικότητα. Και όταν τα απομονώνουμε και έχουμε απλώς δάχτυλα, δεν βλέπουμε ποτέ το χέρι. Η Καριάτιδα είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα γιατί όλες οι άλλες είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άρα η διεκδίκηση θα συνεχίσει και το θέμα το δικαστικό δεν είναι τόσο απλό. Στην πραγματικότητα είναι ποια στρατηγική επιλογή, σε ποια βάση θα χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές που έχουμε για να επιστρέψουν τα γλυπτά και όχι τα μάρμαρα. Γιατί άμα ήταν μάρμαρα, μπορούμε να τους στείλουμε μάρμαρα και να πάρουμε τα γλυπτά. Πάνω σε αυτό όμως, σαν στρατηγικό σύμβουλος, συμφωνείτε? Καταρχήν, κατά την άποψή σας, ποια είναι η ακριβής είδηση? Συνεχίζουμε δικαστικά ή όχι? Η ακριβής είδηση είναι ότι συνεχίζουμε. Αλλά όχι απαραίτητος σε δικαστήριο. Το δικαστήριο είναι ένα θέμα στρατηγικής επιλογής, γιατί μετά πρέπει να κοιτάξουμε σε ποιο δικαστήριο απευθυνόμαστε. Και εδώ έχουμε ένα θέμα γιατί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις με διαφορετικά αποτελέσματα. Όταν πηγαίνουμε σε ένα δικαστήριο, υπάρχει έννοια του δεδικασμένου. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δικαστήριο που είναι θετικό και μπορεί να μην έχει κάτι το αρνητικό. Αλλά γενικότερα είναι ότι η διεκδίκηση είχε σταματήσει για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα μπήκαμε σε κάτι το πιο επαγγελματικό, πιο στρατηγικό, όπου έχουμε πραγματικά ανθρώπους που βοηθούν ακόμα και σε επίπεδο νομικής υφής για τις τεχνικές που πρέπει να αναδείξουμε για να περάσουμε σε αυτό το στάδιο. Αλλά θέλω απλώς να επισημάνω ότι αν δεν είχαμε μουσείο, ούτε καν θα αρχίζαμε αυτό το πράγμα. Γιατί μας κατηγορούσαν πριν ότι δεν έχουμε καν τον χώρο που να τα βάλουμε. Μετά μας κατηγορούσαν ότι δεν είχαμε χώρο για διατήρηση και μετά μας κατηγορούσαν ότι δεν έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό που έχει σημασία για μας σε επίπεδο αρχαιολογίας είναι ότι ο πολιτισμός δεν κομματιάζεται. Όταν αρχίσουμε με αυτά τα δεδομένα, τότε θα πούμε απλώς ότι αυτό εφαρμόζεται και στον ελληνισμό. Ο ελληνισμός είναι δώρο για την ανθρωπότητα και όχι μόνο για την Ελλάδα. Αυτό το δώρο όμως δεν πρέπει να κομματιάζεται, γιατί αλλιώς είναι πράξη βαρβαρότητας. Και αν δεν υπάρχει δεδικασμένο, δεν επιλέγουμε το κατάλληλο φόρουμ για να είμαστε εμείς αυτή η πρώτη υπόθεση. Μπορούμε, πολύ σωστά το είπατε, εγώ εννοούσα ότι άμα υπάρχει δεδικασμένο αρνητικό, δεν πάμε σε ένα τέτοιο δικαστήριο, γιατί μπορεί η απόφαση να είναι αρνητική με την έννοια ότι θα ακολουθήσει αυτό που έχει αποφασίσει. Γι' αυτό πρέπει, και βλέπετε ότι είναι κάπως παράξενο, όταν πάμε σε ένα δικαστήριο, πρέπει να δούμε όλες τις υποθέσεις που έχει δικάσει και είναι τέτοιου τύπου. Και τότε ανάλογα θα παίξουμε στρατηγικά με το ποιο θα πάρουμε και όχι απλώς θα πούμε ότι δεν συνεχίζουμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και τους δύο, κύριε Αντωνιάδη, κύριε Λιγερέ, και να σας ευχαριστήσω γιατί θέσατε τους σωστούς όρους, ούτως ώστε να αλλάξει σιγά σιγά από μέσα η ψυχολογία μας, στο πώς σκεφτόμαστε. Το πρώτο, ξέρετε, το πρώτο βήμα είναι να απελευθερώσετε τα κατεχόμενα του μυαλού. Όταν το μυαλό αποφασίσει ότι θα κάνει κάτι, θα το κάνει. Το θέμα είναι ότι πολύ συχνά έχουμε αποφασίσει ότι δεν γίνεται. Άρα γίνεται, θα το κάνουμε και ας παραμείνει απίστευτο. Λέτε αυτό που λέει και ο κύριος Οικονομίδης, γίνεται, πρέπει να αλλάξει το εσωτερικό μας branding. Όχι μόνο αυτό, το θέμα είναι ότι το ηθικό μας πρέπει να είναι ανεβασμένο για να παράγουμε ένα έργο. Όταν ήμασταν σε μάχη και είχε πολλά βέλη, λέγαμε ότι δεν έχουμε προβλήματα ηλίου. Είναι ανεβασμένο το ηθικό μας. Ανεβαίνει πάνω. Σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ για όλες σας τις προσπάθειες να ανεβεί το ηθικό μας ακόμα υψηλότερα. Να έχετε ένα καλό βράδυ και καλή επιστροφή στην πατρίδα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.